Χατ Σεβαστέ, το Ηράκλειο έφτασε για τρίτη συνεχόμενη φορά σε έναν τελικό, ο οποίος κρίθηκε βέβαια στη ρουλέτα των πέναλτι. Τα συναισθήματα είναι δύσκολα, βέβαια ήταν ένας τελικός με κριτικό άρωμα. Θέλουμε το σχόλιο σας. Καταρχήν δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς τη μεγάλη προσπάθεια όλη τη χρονιά των παιδιών του Ηρακλείου. Θεωρώ ότι δεν χάσαμε δικαία. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως το έχουμε αποδείξει στα προηγούμενα παιχνίδια. Όταν φτάνει όμως στην ρουλέτα των πέναλτι, νομίζω ότι είναι όλα ανοιχτά. Είχαμε την ευκαιρία με το πέναλτι του τελευταίου του Τσαμαδιώτη να πάρουμε τον τελικό. Δεν τα καταφέραμε. Έτσι είναι αυτά. Απλά θέλω να πω κάτι στα παιδιά ότι δεν πρέπει να στεναχωριούνται. Είναι μεγάλες εμπειρίες αυτές. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Μεγάλη στιγμή για το Χανιώτικο ποδόσφαιρο σε ένα τελικό γιορτή του κριτικού ποδοσφαίρου. Τα Χανιά κατάφεραν και πήραν, αγωνιζόμενοι για πρώτη φορά στον τελικό, πήραν την κούπα. Το σχολείο σας. Θα άλλαζα την κούπα με τρεις σερί τελικούς που έχετε εσείς. Γιατί οι τρεις σερί τελικοί που έχει το Ηράκλειο, η ΕΠΣ Ηρακλείου, είναι πιο σημαντικό επίτευγμα από αυτό που καταφέραμε εμείς. Γιατί στον αθλητισμό αλλά και στη ζωή η διάρκεια είναι αυτή που έχει σημασία και όχι. Για μας τώρα αρχίζουν τα δύσκολα γιατί έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη και θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Το περιμένατε όταν ξεκινούσε η χρονιά ότι τα Χανιά θα μπορούσαν να φτάσουν στην κορυφή της Ελλάδας? Όχι, δεν μπορώ να είμαι ψεύτης. Απλά περιμέναμε ότι θα γράψουμε μια καλή πορεία. Αυτό. Και η συνέχεια ποια θα είναι το μέλλον? Σίγουρα αυτή η επιτυχία δίνει το έναυσμα για το μέλλον του Χανιώτικου ποδοσφαίρου για να δουλέψουν σίγουρα κάποια πράγματα καλύτερα. Εμείς τα παιδιά τα βγάλαμε στη βιτρίνα, δείξαμε σε όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει ταλέντο στα Χανιά. Αυτό που μένει είναι οι ομάδες να εμπιστευτούν αυτά τα παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήμασταν το μεγαλύτερο outsider. Δεν το περιμέναμε ούτε εμείς οι ίδιοι ότι θα φτάσουμε στο τελικό, ούτε θα πάμε στους 8, στους 4. Είναι κάτι απίθανο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιάννη Ζαχαράκη, μεγάλη στιγμή για το Χανιώτικο ποδόσφαιρο, για την ομάδα σας και μάλιστα είσαι εσύ πρωταγωνιστής στη διαδικασία των πέναλτι. Θέλουμε να μας πεις, τα καταφέρατε. Τα καταφέραμε μετά από μια. Τα καταφέρατε, έτσι? Εντάξει, μετά από πολλή προσπάθεια. Το είχαμε πιστέψει από την αρχή που ήρθαμε εδώ πέρα. Πήγαμε στην πηγή να πιούμε νερό. Θέλαμε από την αρχή να το πάρουμε, παλέψαμε. Μπορεί να μην κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι, αλλά δείξαμε ποιος είναι ο καλύτερος στο τέλος και ποιος το ήθελε πιο πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος στα Χανιά που εκπροσωπώ το όνομά μας. Και είμαι πολύ χαρούμενος που το πήραμε. Κύριε Κωνσταντινίδη, σε επίπεδο μεικτών ομάδων, σε επίπεδο ΕΠΣ Χανίων, πιθανότητα είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία. Είστε πρωταθλητές Ελλάδας. Δεν ξέρω αν το έχετε πιστέψει ακόμα. Αν βγάλω το σακάκι, έχω ανατριχιάσει σύγκορμος. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σε επίπεδο εθνικών, σε επίπεδο μεικτών ομάδων, όπως πολύ σωστά είπες. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να αρθρώσω λόγο. Ίσως να αρχίσω να βουρκώνω σε λίγο, συγχωρέστε τη συγκίνησή μου, αλλά ήταν τόσο μεγάλος ο αγώνας που κάνανε αυτά τα παιδιά, που νομίζω ότι τους άξιζε να φτάσουν εδώ που φτάσανε. Βέβαια, πάντα η νίκη σου έχει αξία, όσο μεγάλη αξία είναι ο αντίπαλος τον οποίο κερδίζεις. Σήμερα στο γήπεδο βρέθηκαν δύο εξαιρετικές ομάδες, εισάξιες. Δυστυχώς, στη διαδικασία των πέναλτι πρέπει να κερδίσει ο τυχερότερος. Ήμασταν εμείς αυτή τη φορά, κερδίσαμε. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηρακλείου. Το μέλλον είναι μπροστά. Τα παιδιά αυτά έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Θα ήταν βέβαια πολύ μεγάλη παράληψη να μην ευχαριστήσουμε και να μην δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ΕΠΟ, στον πρόεδρο τον Ευαγγέλη τον Γραμμένο, στον κύριο Λασκαράκη, στον κύριο Διακοφώτη για την άψογη και την υψηλωτά του επίπεδου διοργάνωση που υπήρξε εδώ σε αυτό το τουρνουά αυτή τη βδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα για όλα τα παιδιά, εύχομαι υγεία, νομίζω βέβαια ότι κανονικά σήμερα πρέπει να πανηγυρίζω όλο το νησί. Έτσι. Δεν είναι μόνο μία γιορτή στα Χανιά, είναι μία γιορτή στην Κρήτη, η Κούπα ήρθε στην Κρήτη. Νομίζω ότι... Αυτά, δεν μπορώ, είμαι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να αρθρώσω λόγο.